Γεια σας και χαρά σας. Τελευταίο μέρος της εκπομπής και θα κλείσουμε με έξτρα μπόνους πληροφορία. Μαρία Κουβίδη, καλώς μου ήρθες. Καλώς σε βρήκα, σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Όταν είδα στο Facebook αυτό που κάνεις, ξεκινήσετε χθες νομίζω τα μαθήματα, τις συναντήσεις. Διατροφική αυτογνωσία διάβασα και λέω, διατροφική αυτογνωσία, με τι ασχολούνται αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Διάβασα με τι ασχολούνται και θέλω να ρωτήσω πολλά περισσότερα και να με βοηθήσει να κατανοήσω τελικά τη σχέση με την τροφή. Ο απότερος στόχος γύρω από την έννοια διατροφική αυτογνωσία, αυτό είναι, Μαρία? Δεν είναι μόνο η τροφή. Η τροφή είναι ένα κομμάτι που καλύπτει το φυσικό μας σώμα. Βασικά, σε αυτά τα μαθήματα διατροφικής αυτογνωσίας βοηθάμε τους ανθρώπους να αποκτήσουν γνώσεις, να πάρουν δεξιότητες, να πάρουν εργαλεία και πάνω απ' όλα να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση για να μπορέσουν να πάρουν την ευθύνη του τρόπου ζωής τους. Πάμε πάλι λοιπόν στην ευθύνη του εαυτού μας. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία να τα βρίσκεις όλα έτοιμα και την τροφή σου να τη βρίσκεις έτοιμη. Ακριβώς. Και την πρώτη ύλη και πόσο ακόμα καλύτερα και έτοιμο το γεύμα. Ζεστό, μαγειρεμένο από κάποιον άλλο. Πολύ ωραίο όλο αυτό. Σου κάνει τη ζωή σου εύκολη. Αλλά αν αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι προς τα πίσω, βλέπουμε πολύ πολύ ουσιαστικά αυτό που λες, το κομμάτι της ευθύνης. Πώς αναλαμβάνω την ευθύνη της ζωής μου? Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Αν πούμε για διατροφή, να πειραματιστούμε να μπούμε στην κουζίνα μας. Είτε είναι άντρας, είτε γυναίκα, να παίξει με τις γεύσεις, με τα άλευρα, ας πούμε, ολικής που είναι υγιεινά, με τα όσπρια, να πειραματιστεί, να βάλει τη φαντασία του να δουλέψει, να χρησιμοποιήσει τα διάφορα καρικεύματα που, δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλά στην Ελλάδα και ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη. Ένας τρόπος είναι αυτός. Να παίξεις. Να σήμερα παίξεις. Θα παίξουμε κουζίνα, όπως λέει και η φίλη μου η Ευτυχία. Θα παίξω κουζίνα, θα παίξω τη μαγείρισα σήμερα, να δοκιμάσω. Ακριβώς. Με φέρνει πιο κοντά στην τροφή μου αυτό, το ότι την παρασκευάζω εγώ? Φυσικά, γιατί δουλεύουν όλες μας οι αισθήσεις. Αν την παράγω κιόλας εγώ... τότε είναι... Στο άλλο εξάμεινο θα τα μάθουμε αυτό. Στο κάτι άλλο, ειδικά αυτό που λέμε και στους ανθρώπους που τους βοηθάμε είναι ότι... Να παίρνουν την τροφή από παραγωγούς οι οποίοι τους γνωρίζουμε, που έχουμε εμπιστοσύνη, που καλλιεργούν με οικολογικό τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό και το τι τρώμε, η ποιότητα της τροφής μας. Και η ποιότητα και η ποσότητα και βέβαια να το εμπλουτίζουμε με πολλά χρώματα, τη σαλάτα μας για παράδειγμα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε όλα τα χρώματα, να έχουμε καρότο, πράσινο, όσο και πολλά χρώματα, τόσο πολλές βιταμίνες που λένε και στο και σχολείο. Και βιταμίνες, αλλά και με την οπτική επαφή της σαλάτας γεμίζουμε. Γιατί και η όρασή μας δεν είναι μόνο ότι βλέπουμε, προκαλεί και άλλους ερεθισμούς στον εγκέφαλο. Άρα αυτό που λέμε εδώ στην Ελλάδα, πρώτα να χορτάσει το μάτι και μετά το στομάχι, πώς το λένε, όλες οι αισθήσεις να κινητοποιούνται. Τώρα εδώ εμείς περιγράφουμε συμπεριφορές διατροφικές. Συνήθως τρέχουμε να φάμε κάτι στο πόδι. Ούτε καν κοιτάμε το φαΐ μας, ούτε καν το μυρίζουμε. Δεν συζητάμε τώρα για hardcore καταστάσεις που θα το παράγουμε και θα το παρασκευάσουμε. Και μιλάμε, αυτό είναι μία εξαίρεση. Εννοείται στην το μυρίζουμε. Στην καθημερινότητα τι κάνουμε? Παίρνουμε το φαγητό ή να πούμε σε μία σακουλίτσα μέσα, τρώμε όσο δουλεύουμε. Διαβάζουμε, οδηγούμε, περπατάμε στον δρόμο, κοιτάμε κινητό. Δεν έχω καταλάβει τι έχω φάει, τι γεύση είναι. Τίποτα. Ακριβώς. Αυτό λέει κάτι για μένα? Πολλά. Καταρχήν, λέει εννοείς για μας. Ναι, η διατροφική μας συμπεριφορά. Αυτό που κάνουμε το καθημερινό. Από το μαγείρεμά μας. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε. Τα χρώματα. Ακόμα και το πώς θα βάλουμε το πιάτο μας και πώς θα στρώσουμε το τραπέζι μας και θα ζήσουμε την εμπειρία της κατανάλωσης της τροφής. Είναι ένας καθρέφτης της προσωπικότητάς Ακριβώς. μας. Είναι, οτιδήποτε κάνουμε είναι καθρέφτης της προσωπικότητάς μας, αυτά που έχουμε μέσα μας και τα βγάζουμε και στο φαγητό μας, παντού, σε όλους τους τρόπους. Ναι. Εμείς προτείνουμε, ας πούμε, πέρα από τα χρώματα που σας είπα, να μυρίζουμε, όλες μας οι αισθήσεις να μπαίνουν, εννοείται η γεύση μας, να τρώμε με ευχαρίστηση και να απολαμβάνουμε την τροφή μας. Γιατί και εδώ, όταν απολαμβάνουμε, παίρνουμε από πάνω, ας πούμε, από την πηγή, λαμβάνουμε, είναι πολύ σημαντικό, μας βοηθάει να νιώσουμε την ευχαρίστηση και την πληρότητα.
να μασάμε καλά την τροφή μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το λέγει η μάνα μου, δεν το λέει. Η Μαντόνα. Γιατί είναι σημαντικό. Η Μαντόνα, ξέρετε ότι μασούσε 74 φορές την κάθε μπουκιά της. Γιατί Μαρία, όχι για τη Μαντόνα, για γενικά. Καταρχήν την πολτοποιούμε. Την πολτοποιούσε. Γι' αυτό έχουμε και δόντια. Ναι, ακριβώς. Ήδη η πέψη ξεκινάει από το στόμα. Και βέβαια τρως λιγότερη ποσότητα. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Αν μασείς την κάθε μπουκιά 72 φορές, έχει φύγει το μισάωρο. Όχι, δεν συστήνεται. Αυτό είναι λίγο υπερβολή, έτσι. Η Μαντόνα μπορεί να ζήσει την πολυτέλεια. Ακριβώς. Εμείς συνιστούμε να μασάμε την κάθε μπουκιά 20 φορές. Καλά. Όσο έτσι πρέπει, τέλος πάντων. Ακριβώς. Το μπουρέ, εντάξει, τον πάμε και αμάστητο. Σκέφτομαι ότι η τροφή μας είναι. Και να πίνουμε πολύ νερό. Για πολλούς λόγους. Κυρίες και κύριοι, το νερό δεν το συζητάμε καν. Η τροφή είναι η πρώτη, δεν ξέρω, ευχαρίστηση που μοιραζόμαστε με τη μάνα μας, που θα μας βάλει στο στήθος να μας θυλάζει και θα νιώσουμε και την ικανοποίηση, θα ικανοποιήσουμε την πείνα μας, το βιολογικό κομμάτι, και θα νιώσουμε και την ασφάλεια και τη φροντίδα και το χάδι και τη ζεστασιά. Και δεν ξέρω, με κάποιο τρόπο ο εγκέφαλός μας μεταφράζει την τροφή και την όλη διαδικασία με όλα αυτά τα συναισθήματα. Ακριβώς. Έχει το φροντιστικό κομμάτι το. Mm-hmm. Ο εγκέφαλος είναι ουσιαστικά επικοινωνεί με όλο μας το σώμα. Παντού υπάρχουν νευρώνες, οτιδήποτε γίνεται στο σώμα μας, ο εγκέφαλος ενημερώνεται. Οπότε φυσικά και έχει και το πραγματικά χάνουμε, έχει Μαρία, τον έλεγχο. Και χάνουμε και την ευχαρίστηση και το. Το χάνουμε. Το χάνουμε γιατί πρέπει διαρκώς να κινητοποιούμαστε. Πέρα από την τροφή μας είναι απαραίτητη και η κίνηση. Εγώ δεν θα έλεγα άσκηση. Σωματική άσκηση, γιατί μας παραπέμπει, πιθανά να παραπέμψει σε ψυχαναγκασμό, αλλά κίνηση. Ναι. Διαρκώς. Δηλαδή, καθόμαστε ένα τέταρτο είναι νορμάλ να καθόμαστε. Μετά από μισή ώρα, να κάνουμε λίγο τράβηγμα, να τραβήξουμε τα χέρια μας. Στάσου, να. Γιατί κάνω από τις 10 η ώρα εκπομπή. Ακριβώς. Περίμενε 2 λεπτά. Συνέχισε, συνέχισε. Τεντοφόλιο. Ακριβώς. Τεντονόμαστε. Το είναι και. Το λένε όλοι και από τα γονείς, ας πούμε, μας το λένε οι παππούδες μας. Το πρωί, ας πούμε, που τεντωνόμαστε. Αν δεν τραβήσουν μια ολιά. Έτσι. Να παίρνουμε βαθιές αναπνοές. Η αναπνοή, τι μας κάνει. Ξέρουμε να αναπνέουμε. Ξέρουμε να αναπνέουμε. Δεν ξέρουμε. Και εδώ το ξεχνάμε, γιατί όταν τα γεννιόμαστε, ξέρουμε να αναπνέουμε. Ακριβώς. Βαθιές, βλέπουμε το μωρό που η κοιλιά του πηγαίνει πάνω-κάτω και εμείς κάνουμε πολύ θωρακικές μόνο αναπνοές. Ενώ πρέπει να μάθουμε να παίρνουμε βαθιές αναπνοές. Και τι σημαίνει αναπνοή. Ουσιαστικά ερχόμαστε σε επαφή με το πνεύμα μας. Μας βοηθάει η αναπνοή να ακούσουμε την εσωτερική μας φωνή. Το σώμα μας, το οποίο είναι και ο καλύτερος φίλος μας τελικά. Αυτό είναι και το πρόβλημά μας. Μιλάει. Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, πιστεύω. Ότι δεν ακούμε το σώμα μας. Το οποίο, όπως είπα, είναι ο καλύτερος φίλος μας, ο καλύτερος μας σύμμαχος. Και πάντα μας φροντίζει, πάντα είναι υπέρ μας. Μαρία, διάβαζα στο πρόγραμμα αυτής της δράσης που κάνω των μαθημάτων που κάνετε. Ναι. Μία πρόταση και θέλω να τη συζητήσουμε, γιατί εγώ το έχω ζήσει αυτό πολλές φορές με τον εαυτό μου. Σε περίοδους στρες, άγχος που γίνεται εκείνος ο χαμός, δεν ξέρεις τι σου γίνεται και μου βγαίνει εκεί. Πεινασμένος, χορτάτος. Έχω περάσει περίοδους στη ζωή μου που νιώθω ότι πεινάω όλη την ώρα. Η μόνη περίοδος που ένιωσα ότι ήταν ειλικρινές αυτό και τίμιο και δεν με κοροϊδεύε ήταν, ας πούμε, όταν θύλαζα τα παιδιά μου, που ναι, όντως είχα, πρακτικά είχα ανάγκη να καταναλώσω πολλές θερμίδες. Από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι είχα ποτέ άλλη αντικειμενική, έτσι, αντικειμενικά την ανάγκη να τρώω όλη την ώρα. Πείνα, μόνιμη πείνα. Σαν να είχα δω μια τρύπα και πρέπει να τη βάζω πράγματα μέσα. Και σε περίοδο εγκυμοσύνης και όταν θυλάζεις, φυσικά και μπορείς να. Είναι δικαιολογημένο να. Πεινάς. Αλλά δεν είναι δικαιολογημένο να πεινάμε στην καθημερινή μας ζωή, στη φυσιολογική. Υπάρχουν πολλών ειδών πείνες. Υπάρχει η βιολογική πείνα, την οποία πραγματικά την αντιλαμβανόμαστε στην κοιλιακή χώρα, στο στομάχι. Μουρμουρίζει. Ακριβώς. Και υπάρχει η συναισθηματική πείνα. Υπάρχει η πείνα της μνήμης που μας φέρνει στο μυαλό μας κάποιες καταστάσεις που έχουμε ζήσει και επειδή δεν μπορούμε να τις διαχειριστούμε, πεινάμε. Υπάρχει, ακριβώς, υπάρχουν πολλών ειδών πείνες. Γενικά τη λέμε συναισθηματική πείνα. Αν παρατηρήσουμε τον εαυτό μας στη συναισθηματική πείνα, πού νιώθουμε, ας πούμε, να ενεργοποιείται το σώμα, στο στομάχι, όχι. Εδώ. Από εδώ και πάνω.
από το λαιμό και πάνω, ό,τι είναι η ενεργοποίηση πάνω από το λαιμό μας, είναι, πρόκειται για συναισθηματική πείνα. Και είναι πολλές φορές, είναι πάρα πολύ έντονο το... θες πάρα πολύ να φας, να καταναλώσεις, γιατί δεν μπορείς να κατευνάσεις αυτό που γίνεται. Αρχίζει ένα μοτεράκι. Μπορεί να κρύβεται πίσω ένας θυμός, μπορεί να κρύβεται μία στεναχώρια, η μοναξιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και υπάρχουν βέβαια τρόποι να το αντιμετωπίσουμε. Και αυτά τα πράγματα... Π.χ. το νεράκι. Πεινάω. Καταρχήν... λίγο νερό. Να πιούμε λίγο νερό. Μπορούμε να πάρουμε 3 ανάσες βαθιές, έτσι διαφραγματικές, πολύ δυνατές, να κλείσουμε τα μάτια και να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Τώρα πεινάω. Αυτό που θα σου έλθει τα πρώτα 3 δευτερόλεπτα, αυτό είναι. Όχι μετά, γιατί μετά μπαίνει το μυαλό και μας χαλάει την υπόθεση. Καλέ, ξέρουμε ότι δεν πεινάμε πραγματικά, ας πούμε, βιολογικά. Όταν πάρουμε την απάντηση ότι δεν πεινάμε, τότε ή θα πιούμε νεράκι, ή θα βάλουμε τα αθλητικά μας και θα πάμε ένα περίπατο ή μια μεγάλη βόλτα, ό,τι μπορεί ο καθένας. Ή αν δούμε ότι έχουμε μοναξιά, θα πάρουμε τηλέφωνο ένα φίλο μας. Θα μας απασχολήσουμε, δηλαδή, με κάποιο τρόπο. Δεν θα μας απασχολήσουμε, θα στρέψουμε αυτή την ενέργεια σε αυτό που θα κάνουμε, στην επιλογή που θα επιλέξουμε και θα μας περάσει η πείνα. Η συναισθηματική πείνα περνάει μετά από λίγο όταν απασχοληθούμε. Ύστερα, άλλη μία διαφορά που έχει από τη βιολογική πείνα, όταν πεινάς κανονικά βιολογική πείνα, μπορείς να φας οτιδήποτε, έτσι δεν είναι? Μέχρι και φακές. Ακριβώς. Μέχρι και μπάμνες, μη σας πω. Ενώ η συναισθηματική πείνα, θέλεις κάτι συγκεκριμένο. Θέλω γλυκό, ας πούμε, σαν τρελό, σοκολάτα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Μπορεί να είναι και αλμυρό. Ναι. Αλλά όχι σίγουρα όχι το υγιεινό. Όχι ένα φαγητό. Θες το λιπαρό, ναι. Θες το... Το λιπαρό, το γλυκό, το αλμυρό, ό,τι ανάλογα με το τι είναι ανικανοποίητο μέσα σου. Άλλη ερώτηση, τα λέγαμε και πριν. Έχουμε μπει σε μία περίεργη λούπα στον εγκέφαλό μας, έχουμε δημιουργήσει, σε σχέση με το φαγητό, που ενώ έχει πολύ μεγάλο ευχαριστησιακό κομμάτι, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η έκφραση, εμείς το έχουμε γεμίσει ενοχές. Ακριβώς. Τι κάνουμε εκεί, γιατί το έχουμε κάνει αυτό, καταρχάς να αναγνώσουμε λίγο την κατάσταση. Τι μας θέλει, μας θέλει εικόνες, μας θέλει τα πρότυπα, μας θέλει το καταναλωτικό προφίλ. Μας στέλνει τα πρότυπα, μας στέλνει τα social media, η τηλεόραση που προβάλλουν τις κουκλάρες τέλος πάντων και τους κούκλους με τα ωραία σώματα. Αυτό δημιουργεί άθελά μας κάποια πρότυπα και ταυτιζόμαστε με αυτά. Και όταν βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε αυτά τα πρότυπα, τότε αρχίζουμε και έχουμε ενοχές μετά και ουσιαστικά κανονικά δεν πρέπει να κάνουμε δίαιτες. Οι δίαιτες είναι κάτι αφύσικο για το σώμα μας. Δίαιτα ως προς το στερό τροφή από τον εαυτό μου. Γενικά, δίαιτα. Η λέξη δίαιτα, οτιδήποτε μας κάνει περικοπές βασικών ομάδων τροφών. Και αν όμως... Υπάρχουν ωράρια τροφών. Υπάρχουν, ας πούμε, αποκλείουμε τα λιπαρά από τη διατροφή μας. Αποκλείουμε τους υδατάνθρακες. Αυτό είναι δίαιτα. Κόβουμε ομάδες τροφών ή τις ελαχιστοποιούμε. Αυτό αν όμως η υγεία μας το απαιτεί αυτό. Να πρέπει να αφαιρέσουμε κομμάτια. Φυσικά. Εγώ μιλάμε τώρα για φυσιολογικές συνθήκες, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για ένα σώμα που έχει τα κανονικά κιλά. Ακριβώς. Τα κιλά, τέλος πάντων, που δεν απειλούν την υγεία του, δεν έχει κάποιο παθολογικό πρόβλημα κτλ. Μιλάμε για κάτι, για μια φυσιολογική κατάσταση. Ακριβώς. Εκεί δεν μπαίνουμε σε περιορισμούς. Δεν μπαίνουμε σε περιορισμούς και αν μπούμε σε περιορισμούς, θα είναι επιλογή μας. Να νιώθουμε, εννοείς, καλά με αυτούς τους περιορισμούς. Να τους κάνουμε εμείς και κανείς να μην τους επιβάλλει σε εμάς. Να είναι μια συνειδητή, να πάρουμε την ευθύνη του τρόπου ζωής μας. Αυτό που είπα και στην αρχή. Είναι αυτό είναι τώρα και η αυτογνωσία. Δηλαδή, μαθαίνουμε πραγματικά ποιοι είμαστε, πού θέλουμε να πάμε, ποιοι είναι οι στόχοι μας και χαράζουμε και μια στρατηγική. Δεν γίνεται. Πας όπου στοχεύεις. Δάλλον πας οπουδήποτε. Έτσι. Ναι, κοίταξε, είναι πολύ εύκολο να σου λέει κάποιος θα φας αυτά και θα έρθεις να σε ελέγξω, να δω πώς θα γίνει όλο αυτό το πράγμα. Και σε πολλές περιπτώσεις έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί έχουμε θέματα υγείας να αντιμετωπίσουμε. Το άλλο τώρα εκεί που πρέπει να λάβεις μόνο στην ευθύνη του εαυτού σου είναι κομμάτι δύσκολο. Δεν είναι. Είναι και δύσκολο και απλό. Απλά χρειάζεται. Θετικό.
να είναι συνειδητή, να το θέλεις πραγματικά, να θέλεις να κάνεις αυτή την αλλαγή στη ζωή σου, και αυτός είναι και ο ρόλος του, των health coach ή των, έτσι που μου αρέσει να το λέω, προπονητής υγείας ευεξίας. Κάνουν αυτό το πράγμα, εμψυχώνουν τους ανθρώπους, τους ενδυναμώνουν, τους μαθαίνουν να στραφούν μέσα τους. Δεν ασχολούνται αυτοί παρεμβατικά. Ας πούμε, ο άνθρωπος επιλέγει τι θα κάνει. Απλά ο προπονητής, να το πω έτσι, του θέτει κάποια... Του βάζει στο τραπέζι όλα που μπορεί να έχει, όλες τις επιλογές. Όλους τους παραμέτρους, σωστά. Εγώ καταλαβαίνω ότι χρειάζεται να κάνουμε πάρα πολύ παύση κάποιες φορές. Εννοείται. Να δούμε τι μας γίνεται. Καταρχάς, δεν ξέρω πόσο πρακτικό θα ήταν, π.χ. Να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε πώς στρεφόμαστε. Mm-hmm. Σε ένα 24ωρο μέσα, ας πούμε. Όχι μόνο τι καταναλώνουμε. Έφαγα ένα σάντουιτς, τρεις τυρόπιτες ή πια τρεις καφέδες και μια γυρόπιτα μετά. Το ιδανικό 24ωρο και έχεις πεθάνει την επόμενη μέρα. Δηλαδή από μια ηλικία και μετά δεν τα αντέχει το στομάχι αυτά. Ακριβώς. Παρεμπιπτόντως, βγάζει καμπανάκια. Mm-hmm. Δεν είμαστε όπως ήμασταν στα 18, που καλώς ομίλως όλα τα λέθη. Άρα, λίγο να συνειδητοποιήσουμε τι κάνουμε, πώς το κάνουμε και πώς τρώμε. Τρώμε γρήγορα, όρθιοι, μιλάμε, κάνουμε, δείχνουμε. Ναι, είναι αυτό. Το φαγητό όμως πρέπει να γίνεται σαν μια ιεροτελεστία. Δηλαδή, να καθόμαστε, να μην καθόμαστε μπροστά στην τηλεόραση ή στον υπολογιστή μας ή στο κινητό να παίζουμε. Έτσι κάνουμε, έτσι στρεφόμαστε σήμερα. Ναι. Την ώρα που τρώω, τρώω. Κάθομαι στο τραπέζι μου, κάνουμε το καλό μάσιμο που είπαμε, απολαμβάνουμε την τροφή μας. Δίνουμε το περιθώριο, γιατί θέλει 20 λεπτά η τροφή να ειδοποιήσει τον εγκέφαλο ότι χορτάσαμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν τρώμε, εμείς τρώμε συνήθως πάρα πολύ γρήγορα, καταβροχθίζουμε την τροφή μας στην κυριολεξία, οπότε μπορούμε να φάμε απεριόριστες ποσότητες και μετά λέμε, μα τι έκανα βρε παιδί μου, έσκασα. Πώς φούσκωσα έτσι. Ακριβώς. Δεν έφαγα τίποτα. Ενώ πρέπει να δώσουμε το περιθώριο στο σώμα μας, να μας μιλήσει, να μας πει ότι χόρτασα. Και αυτό θα μας το πει ο εγκέφαλος. Με το να περάσει αυτό το μαγικό 20 λεπτό. Άργα. Άργα. Χαλάρα. Μπορούμε να έχουμε και ένα ρόφημα, ας πούμε. Δεν εννοώ μπύρα ή ότι. Και αυτό επιτρέπεται να πιέσει ένα ποτηράκι μπύρα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Ή το κρασί σου, τέλος πάντων. Ακριβώς. Ένα ποτηράκι όμως. Μπορούμε να έχουμε το αφέψιμά μας. Έχουμε τόσα βότανα εμείς εδώ στην Κρήτη. Που είναι και χωνευτικά. Μας βοηθάει στο να μην. Να παρεκτραπούμε, δηλαδή λίγο να ξεφύγουμε, να μασίσουμε καλύτερα, να νιώσουμε αυτή την ευχαρίστηση και την απόλαυση. Και πάλι πρέπει να είσαι συνειδητά εκεί, εκείνη τη στιγμή. Και να κάνουμε παύση, αυτό που είπες, ένα βήμα πίσω. Να ρωτάμε, τώρα τι θέλω να φάω, γλυκό θέλω να φάω ή αλμυρό. Θα σου πει πάλι το σώμα, αυτά τα τρία μαγικά δευτερόλεπτα, θα σου απαντήσει αμέσως. Θα έρθει μπροστά, θα γίνει εικονίτσα, θα το καταλάβεις. Θα νιώσεις τον ουρανίσκο σου μία γεύση. Ακριβώς. Κάτι, με κάποιο τρόπο θα το πεις στον καθένα. Και έτσι μπαίνει και ευχαρίστηση μέσα. Και μετά ξαναρωτάς, σε τι ποσότητα το θέλω. Θα σου πει πάλι. Και άμα μου πει πολύ μεγάλη. Μπορεί να πεινάς και να πρέπει να φας. Πρέπει να ακούμε το σώμα μας. Σιγά σιγά το βρίσκεις και είναι, υπάρχει ειλικρίνη. Ακριβώς. Πολλές φορές έχουμε χορτάσει και τρώμε το παραπάνω και το ξέρουμε ότι τρώμε το παραπάνω και κλείνουμε το μάτι και κάνουμε ότι το βλέπουμε. Αλλά θα φας και το δεύτερο κομμάτι γαλακτομπούρεκο, γιατί είμαστε. Ναι. Είπαμε, το μαγικό 20 λεπτό πρέπει όριο. Να περάσει. 20 λεπτό. Ναι. Και πρέπει να δώσουμε και στο σώμα μας το περιθώριο να κτίσει αυτή τη συνήθεια, γιατί συνήθειες είναι. Ισχύει το 20 ημέρο εδώ. Τη συνήθεια που λέμε ότι ο εγκέφαλος για να εγκαταστήσει μία συνήθεια θέλει 20 μέρες. 21 μέρες. Τουλάχιστον. Άρα, έστω και με το, πώς να το πω, και με το στάνιο 21 μέρες, ακολούθω μία διαδικασία α. Και μετά θα γίνει από μόνο. Έτσι. Και βασικά πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε μοναδικά όντα. Κανένας δεν έχει, Ανδριανή μου, το δικό σου το DNA, τη δική σου την εμφάνιση, το δικό σου το περπάτημα, τις σκέψεις σου, τις ιδέες σου, τις εμπειρίες σου. Και αυτό ισχύει, το εκτιμήσω εγώ αυτό. Ισχύει στον καθένα, βέβαια. Χαρώ με αυτό. Και τις ατέλειές μας, ας τις αγαπήσουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι. Ο καθένας είναι μοναδικός. Πρέπει να, μέσα από την ατέλεια υπάρχει η τελειότητα. Οπότε, αγαπάμε τον εαυτό μας με τις ατέλειές του και πορευόμαστε. Άμα του δώσουμε χρόνο του εαυτού μας και τον ακούσουμε, θα ακούσουμε και τα δύσκολά μας που τα ξέρουμε και τα έχουμε έξω-έξω, αλλά θα δούμε και τα καλά μας. Και θα έχουμε και τον χρόνο να τα βρουν όλα αυτά μεταξύ τους. Mm-hmm. Πολύ σε ευχαριστώ, Μαρία, για την κουβέντα και σήμερα. Εγώ. Καλή συνέχεια στα μαθήματα.
να μάθετε πολλά πράγματα, να μοιραστείτε ακόμα περισσότερα. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς που είσαστε. Να σας μιλήσω, να σας πω μια καλή νύχτα, να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Να περνάτε όμορφα τις μέρες σας, να δίνετε χρόνο στον εαυτό σας. Καλά, τώρα τις συμβουλές δεν θα κάτσω να σας μοιράσω από εδώ, σαν τη γριά σου φίλη. Να ευχαριστιέστε γενικά αυτά που κάνετε. Καλό βράδυ.